Η ώρα είναι 3 το πρωί, βρισκόμαστε στο προσφυγικό καταβλισμό στην Ιδωμένη. Το κρύο είναι πολύ τσουχτερό και ο καθένας προσπαθεί να βρει οποιαδήποτε γωνιά για να ζεσταθεί γύρω από φωτιές και μέσα σε σκηνές. Όταν απλώνεται το σκοτάδι, το σκηνικό αλλάζει. Το κρύο και η πολύ ωραία αναμονή δεν είναι σύμμαχος των μεταναστών. Η κατάσταση στον καταβλισμό των μεταναστών στην Ιδωμένη είναι εκρηκτική. Μετά το θάνατο του Μαροκινού, μοιάζει με καζάνι που βράζει. Οι αστυνομικοί περιμένουν τις νέες εντολές για το αν θα υπάρξει επιχείρηση ή όχι. Σήμερα είναι η μόνη μέρα όμως που όλοι οι οργανισμοί είναι διωγμένοι από εδώ, από τους βανδαλισμούς που γίνονται το πρωί. Το βαν από το πράξεις που διένει τροφή κανονικά στον κόσμο και σύντιζε 2.500 ανθρώπους κάθε μέρα, είναι κατεστραμμένο. Αυτά συνέβη το πρωί. Και οι γιατροί μας δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν αφού λιθοβολήθηκαν και καταστράφηκαν εγκαταστάσεις από την πίεση των ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι εδώ πέρα 2 εβδομάδες. Έχουν θυμό πάντως. Το πρόβλημα ξεκινά από τον πληθυσμό που είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορεί να φύγει. Γιατί κλείσαν τα σύνορα για αυτούς και έχουν μείνει εδώ. Ακόμα και τα ξημερώματα για ανησυχία στην Ιδωμένη είναι μεγάλη και πολλοί από τους μετανάστες περιμένουν σε απόσταση αναπνοής από το φράχτη για να ανοίξουν τα σύνορα. Με λεωφορεία και τρένα προσπάθησαν να τους μεταφέρουν στην Αθήνα, όμως δεν τα κατάφεραν, μια σκήνα εγκυστρωμένη στην Ιδωμένη. Πολλοί από αυτούς ελπίζουν πως το ταξίδι τους θα συνεχιστεί. Thank you.